Το καράβι πάμε λοιπόν, για να πάμε Ικαρία. Όπως τα ακούτε, Ικαρία. Ένα ταξίδι για τη μακροζωία, έτσι το λένε εκεί. Θα πάμε με το high speed, το οποίο είναι ένα γρήγορο καραβάκι, Hellenic Seaways. Το πόσο γρήγορο βέβαια θα εξαρτηθεί και από τις στάσεις και το πόσο θα καθυστερήσει τα λιμάνια. Θα πιάσουμε Πάρο Νάξο και μετά Ικαριά. Μπαίνουμε στο πλοίο, θα ανέβουμε πάνω, θα παρκάρουμε το μηχανάκι μας, θα το δέσουμε κατάλληλα εκεί πέρα, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Κατεβαίνουμε λοιπόν στον Άγιο Κύρικο. Θα μαχαζέψουμε λίγο την πόλη. Πολύς λαός εδώ πέρα. Και πλέον ταξιδεύουμε για Εύβοιλο. Να πάμε στο ξενοδοχείο που έχουμε κλείσει, στην Ευκράτη. Μια διαδρομή στο νότιο κομμάτι του νησιού, την νότια πλευρά. Είμαστε τυχεροί διότι έχουμε πέσει σε άπνοια, ενώ τις προηγούμενες μέρες από ό,τι μου είπαν ήταν ο κακός χαμός. Καλό αυτό, δεν λέω. Αλλά πέσαμε βέβαια και σε αρκετές βροχές. Ένα τριήμερο βροχής. Εδώ κατεβαίνουμε πλέον από τη βόρεια, μεριά. Περνάμε διάφορα χωριουδάκια που είναι στον δρόμο. Περάσουμε από την Ακαμάτρα, θα κατεβούμε κάτω και θα φτάσουμε στο λιμάνι στο Νεύβυλο. Από εκεί που θα πάρουμε το καράβι της επιστροφής, θα φύγουμε από άλλο λιμάνι. Το οποίο από εδώ αρχίζει και πρασινίζει, γίνεται έντονα πράσινο. Πάρα πολύ πρασινάδα εδώ πέρα, πολλά δέντρα, πάρα πολλά ποτάμια. Εντάξει, είναι ένα νησί που έχει, θα έλεγα, υπερβολικά πολύ πράσινο. Εδώ αριστερά μας είναι ο κάμπος, εκεί κοντά θα μείνουμε. Θα κατέβουμε μια βόλτα πρώτα στον Εύδυλο, εδώ είναι ο Εύδυλος, στο χωριό. Λιμάνι αρκετά μεγάλο και καινούριο. Μια στάση εδώ για καφεδάκι. Να χαζέψουμε λίγο τους ικαριώτικους ρυθμούς. Και πλέον είμαστε στην επόμενη ημέρα. Πάμε να συναντήσουμε τις βροχές. Εδώ θα κατέβουμε στο λιμάνι στο Γιαννισκάρι. Έχει μια όμορφη εκκλησίτσα εκεί κάτω. Και ωραίες ψαροταβέρνες εδώ, την οποία τη μία αυτή που βλέπετε εδώ μπροστά την τιμήσαμε την τελευταία ημέρα.
Βρεχούλα έριχνε πριν φτάσουμε εδώ, αρκετή. Όλα είναι πλημμυρισμένα κάτω. Μία στάση εδώ στο λιμανάκι. Έχει μία άγρια μορφιά με αυτό το καιρό. Πάμε λοιπόν για την παραλία. Θα πάμε σε μία παραλία που την είχαμε όλο τον καιρό αυτόν. Ήμασταν σχεδόν σε καθημερινή βάση τις πρωινές ώρες που ήταν άδεια. Στη Μεσακτή. Είχαμε διαλέξει ένα beach bar που ήταν το πρώτο ανάλογα βάση, το τελευταίο πως πηγαίνεις, το οποίο ήταν ήρεμο, ωραία μουσικούλα, εξυπηρετικότερα τα παιδιά εκεί πέρα και για να δούμε τι θα βρούμε εκεί στην παραλία. Η απόσταση στη Μεσακτή από τον Εύδυλο, εκεί που μένουμε στην Πανσιόν, είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα. Μοτοσυκλέτα ιδανική για αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Δηλαδή που η, τι να σας πω, η μεγαλύτερη ευθεία πρέπει να ήταν 50-100 μέτρα, όλο στροφιλίκι ήταν, πουθενά δεν ίσιωνε. Εντύπωση μας κάνανε και τα πάρα πολλά αυτοκίνητα και φορτικά παρατημένα δεξιά-αριστερά, εγκαταλελειμμένα στον χρόνο, σαπίζουν εκεί. Απορώ πως δεν υπάρχει κάποιος να τα μαζέψει, να πάνε για σκράπ ή οτιδήποτε. Okay, αυτό είναι αλλονό δουλειά. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ στο Μπιτσόμπαρο, κάτω στη Μεσακτή. Το οποίο μας φιλοξενούσε σχεδόν όλες τις ημέρες εκεί πέρα. Στο επόμενο βίντεο θα το δείτε και από drone ψηλά. Ροχούλα ωραία. Εδώ είμαστε με τον Άσο, κάνουμε μπάνιο στην βροχή. Ο φυγός που δεν βρέχει καθόλου, μιλάμε.